Ωραία. Καλωσορίζουμε και τον Πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο, συγγνώμη, και τον κύριο Νταλό, σε αυτήν την πολύ σημαντική για την Ιερά Μητρόπολη, αλλά και για το πανεπιστημιακό τμήμα της πόλης μας, που υπογράφουμε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Μια πολύ ωραία σύμβαση, η οποία επεξεργάστηκε από το τμήμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και αναδεικνύει πάρα πολλά σπουδαία θέματα επιστημονικά, πολιτιστικά αλλά και κοινωνικά που θα μπορέσουμε στη συνέχεια το τμήμα μαζί με την Ιερά Μητρόπολη να ξεκινήσει μια πολύ ωραία συνεργασία στο νομό μας, στην πόλη μας, σε τοπικό επίπεδο. Όχι μόνο έτσι θεσμικά μεταξύ των δύο θεσμών, αλλά πραγματικά και με κέντρο κυρίως να δώσει ο Θεός το κατασκηνωτικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίο θα τεθεί στην διάθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και των φοιτητών του τμήματος του πανεπιστημιακού τμήματος που διδάσκονται τα παιδιά μας. Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την πολύ ωραία σκέψη και την πρωτοβουλία την οποία είχατε και η οποία υλοποιείται σήμερα και εύχομαι να εμποδοθεί αυτή η προσπάθεια. Και εμείς έχουμε την μεγάλη χαρά και την τιμή μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας με τη Μητρόπολη και συγκεκριμένα με τον Σεβασμιότατο και τυπικά να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Μητρόπολης, προκειμένου να αναπτύξουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν και αναπτυξιακό και πολιτιστικό πλαίσιο συνεργασίας, να αναπτύξουμε δικτύους επιχειρήσεων, να μεταδώσουμε στην κοινωνία θέματα τα οποία πραγματικά την ενδιαφέρουν και την πονάν σε θέματα και ανάπτυξης και περιβάλλοντος και κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε από κοινού να αναπτύξουμε, όπως επίσης και κοινά ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια βάση στην οποία ξεκινάμε σήμερα με το συγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο θα το εξειδικεύσουμε και στη συνέχεια, μετά και την πιο στενή συνεργασία την οποία θα έχουμε. Άρα είναι χαρά μας και τιμή μας και για το Πανεπιστήμιο και για το τμήμα μας. Όπως γνωρίζετε, το τμήμα έχει μια αρκετά μεγάλη εξωστρέφεια, μια μεγάλη αναγνώριση όχι μόνο από την κοινωνία, αλλά και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο επιχειρήσεων. Και προσπαθούμε πραγματικά, πέρα από το έργο το οποίο εκτελούμε, υπηρετούμε, το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό, να έχουμε άμεση διασύνδεση και με την κοινωνία. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο αρρωγό και συνεργασία από την Μητρόπολη εδώ της Καρδίτσας, που οποιαδήποτε στιγμή την χρειαστήκαμε ήταν κοντά μας. Και πραγματικά αυτό που είπε και ο Σεβασμιότατος, όταν ολοκληρωθεί και το κατασκηνωτικό κέντρο, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και αυτό, να τεθεί και στη διάθεση των φοιτητών μας, είτε για εκδρομές, είτε για πρακτική άσκηση. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στη συνέχεια.